Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καταρχήν να εκφράσω την εκτίμησή μου για όλους τους συντελεστές αυτής της ωραίας και επιμελημένης έκδοσης και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, την τιμητική που μου έγινε στη σημερινή εκδήλωση. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Αντώνη, στον οποίο χρωστάω ότι του με έβαλε τον τελευταίο μήνα να διαβάσω γύρω στις 1.200 σελίδες ιστορίας. Πρώτα με την πολύ ωραία βιογραφία του Μάρξ από το Μέρι. Ήταν η πρώτη καλή βιογραφία του Μάρξ που διάβασα. Του λένε δεν έχω βρει ακόμα κάποιο να τη προσπαθήσει αυτή την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλα κάποια καλή. Και μετά με την πολύ σοβαρή αυτή δουλειά του Βικτόρ Σέρζ, τον οποίο προσωπικά τον ήξερα μόνο από λογοτεχνικά του κείμενα, από το πολύ δυνατό ιστορικό του μυθιστόρημα «Υπόθεση του σύντροφου του Λάγε», που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, χωρίς το σύντροφο, «Υπόθεση του Λάγε» και τον ελληνικό τίτλο, που ουσιαστικά αναφέρεται, δηλαδή παίρνει σαν παράδειγμα την δολοφονία του Λουκύροφ και όλα τα ωραία που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια στη Μόσχα. Ένα συγκλονιστικό ιστορικό μυθιστόρημα και το άλλο που είναι οι αναμνήσεις ενός επαναστάτη. Είχα διαβάσει μόνο κάποια μικρά κείμενα του πολιτικά, σε κάποια από τα οποία είχα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά αυτό το βιβλίο δεν το είχα διαβάσει και δικαιώνει αυτό που έλεγε ο Φίβος Αρμανίτης πριν, ότι ό,τι και να έχει διαβάσει για την Ρώσικη Επανάσταση, και εμείς εδώ κάτι έχουμε διαβάσει, γιατί και έχουμε και το προνόμιο των πολλών δεκαετιών πίσω μας, είναι λίγο και ξανά ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή που το ιστορικό βιβλίο έχει πέρασει γενικά, έτσι, όχι μόνο το επαναστατικό. Αυτό είναι και καλό και κακό. Τα πρώτα χρόνια μετά την κρίση υπήρχε μια πολύ μεγάλη, το 2008 εννοώ, υπήρχε μια δίψα του κόσμου για το οικονομικό βιβλίο, να καταλάβει στο διάλογο γίνεται. Παράγωγα, Lehman Brothers, τι θα γίνει. Μετά είχε τη χρυσή του εποχή για κάποια χρονάκια το πολιτικό βιβλίο, διότι οι ταξικοί αγώνες έφεραν την ευκαιρία της πολιτικής αναγκαιοποίησης σε αρκετές χώρες, ιδίως της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων βέβαια και στη χώρα μας. Η στροφή στο ιστορικό βιβλίο σήμερα είναι κυρίως προϊόν ήττας. Είναι προϊόν του ότι το παράθυρο της ιστορικής ευκαιρίας που άνοιξε με την κρίση προφανώς έχει κλείσει τώρα. Το σύστημα είναι σε μια προσωρινή σταθεροποίηση, δεν ωφελεί σε τίποτα να εξορίζουμε την πραγματικότητα, έτσι είναι τα πράγματα, και διεθνώς και στην Ελλάδα. Υπάρχει σταθεροποίηση, αλλά είναι εύθραυστη και προσωρινή. Και σε αυτό το κλίμα, φυσικό είναι οι μάζες να απογοητεύονται και να μην διαβάζουν κυρίως, να ασχολούνται με τους μικρόκοσμους τους οποίους περιθαρακώνονται στο Facebook, στο Twitter, από εδώ από εκεί, και οι πρωτοπορίες να γυρνάνε στην ιστορία, γιατί η ριζοσπαστική αριστερά, αν θέλει να δικαιώνει το ριζοσπαστική, οφείλει να πάει μέχρι τις ρίζες των πραγμάτων και να δει τι έφτεξε για τις αποτυχίες των αγώνων στο προηγούμενο διάστημα, να ξαναδούμε την ιστορία με βάση τα σημερινά μας προβλήματα και κοιτάζοντας στο μέλλον. Από αυτή την άποψη, το ενδιαφέρον για την ιστορία είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως υγιές. Στο βαθμό βέβαια που δεν μας περιχαρακώνει σε μια νοσταλγική αναπόμνηση ενός παρελθόντος, αλλά γίνεται αφορμή για να βγάζουμε συμπεράσματα για το μέλλον, για τους αγώνες που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Για το βιβλίο του Σέρζ. Ο Σέρζ, όπως είπε και ο Φίβος, δεν έζησε τα γεγονότα που περιγράφει. Ήταν πολύ κοντά τους όμως. Από αυτή την άποψη, το βιβλίο του δεν έχει την, ας πούμε, δημοσιογραφική ζωντάνια του Τζον Ριντ το 10 μέρες που άλλαξαν τον κόσμο. Γιατί ο Ριντ ήταν ένας πολύ δυνατός δημοσιογράφος επαναστατικών πεπιθήσεων που μπαινόγαινε στο Σμόλνη, είχε το Ελευθέρα από τους Μπολσεβίκους, μπαινόγαινε και στα ακριβά καφέ της Πετρούπολης και περιγράφει μερικές φορές με συγκλονιστικό τρόπο το πώς υπάρχουν δύο παράλληλα σύμπαντα. Από μια σφάζονται οι επαναστάτες με τους αντιπαναστάτες και από την άλλη οι κυρίες με τις γούνες τους πηγαίνουν στα καφέ, στα θέατρα κτλ. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να του συναγωνιστεί το Ριντ σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί την ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης του Τρότσκι, παρότι γράφτηκαν την ίδια περίοδο, νομίζω 30 τέλειωσε ο πρώτος τόμος, 29 ο πρώτος τόμος και 32 ο δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί το θεωρητικό βάθος του Τρότσκι, έτσι που από τον πρόλογο και όλα του πρώτου τόμου μέχρι τον επίλογο του δεύτερου
μέσα από την ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης, με πολύ ζωντανό τρόπο, κάνει μεγάλες θεωρητικές αναλύσεις για τον ρόλο του κόμματος, η συγκλονιστική του παρομοίωση κόμματος και τάξης με τον πιστόνι, όπου ο ατμός που δίνει την κίνηση είναι η μάζα, η τάξη, δεν είναι το κόμμα. Αν η μάζα, η τάξη δεν ξεσηκωθεί, τότε καμιά πρωτοπορία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά το κόμμα είναι το πιστόνι εκείνο που βοηθάει ο ατμός αυτός να πάει χαμένος και διεχθεί, για παράδειγμα. Ή τις γενικεύσεις του τις πολύ ουσιώδες για τη διαρχία, για την επαναστατική κατάσταση, για το χαρακτήρα της Ρώσικης Επανάστασης και τη γνωστή διαμάχη από το 1903 με 5, για το αν πάμε για αστικοδημοκρατική πρώτη και σοσιαλιστική μετά, τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης με άλλα λόγια, και σειρά άλλων θεμάτων τώρα που δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε. Επίσης, το βιβλίο του Σέρες δεν έχει ούτε η ιστορική επιμέλεια, ας το πούμε έτσι, την επιστημονική μεθοδολογία, την ιστορική και το ψυχολογικό βάθος στα πορτρέτα, τα συγκλονιστικά που έχει φτιάξει ο Ντόιτσερ και στη βιογραφία του Στάλιν και στη βιογραφία για την οποία κατηγορήθηκε από τους γνωστές ότι είναι κρυφτός σταλινικός και από τους σταλινικούς ότι είναι ακραίος προσφυξητής, αλλά αυτές τις περιπτώσεις, όπως και την τρίτομη βιογραφία του Τρότσκι, που είναι ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό έργο. Αλλά τι έχει ο Σέρες? Έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό στοιχεία και από όλα αυτά τα προηγούμενα, και από τον Ριντ και από τον Τρότσκι και από άλλες ιστορίες της Ρωσικής Επανάστασης, και φτιάχνει ένα μοναδικό κράμα, πάρα πολύ ζωντανό. Έχει δίκιο ο Φίβος, θες να το τελειώσει σε δύο βράδυ, γιατί και σε ένα, αν ήταν δυνατόν, από την αρχή μέχρι στο τέλος. Από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που προσπαθεί να είναι μάλιστα όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, χωρίς ποτέ να προσπαθεί να υποκριθεί τον αμερόληπτο. Άλλο είναι να είσαι αμερόληπτος στην ιστορική διαδικασία και άλλο να είσαι αντικειμενικός. Και είναι πολύ πιο αντικειμενικός από όλους αυτούς που σας ανέφερα πριν. Δεν αγιοποιεί κανέναν, δεν χαρίζει απέναντι σε κανέναν. Οι συμπάθειές του όταν το γράφει είναι ξεκάθαρα με την αριστερή του Μπούλτετς και τον Τρότσκι, συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Αλλά δεν παραλείπει να κάνει κριτική και στον Τρότσκι. Λέει δεν έχει τη στόχα του πολιτικού ηγέτη, είναι πολύ σπουδαίος, ο γραμματής του κόκκινου στρατού, αλλά έχει πέσει έξω σε πολλά ζητήματα κλπ. Όπως και να αναγνωρίσει αξίες τους αντιπάλους του, τους ιδεολογικούς και τους πολιτικούς. Και βέβαια μαθαίνεις πάρα πολλά διαβάζοντάς του, αυτό το λέω για όσους θεωρούν αυτούς ως κάπως αυτάκτης για την ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης. Εγώ προσωπικά τη Φιλανδία που είπε ο Φίβος πριν την είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, είχε περάσει έτσι τελείως το περιθώριο. Η Φιλανδέζικη Επανάσταση, η καταστολή, η άγρια της Λευκής Τρομοκρατίας, το πώς μια έντιμη ηγεσία επαναστατικών προθέσεων δεν μπορεί να υπερβεί το σοσιαλδημοκρατικό ορίζοντα αυτής της χώρας και ούτω καθεξής. Την Ουκρανία, την Ουκρανική Επανάσταση και Αντεπανάσταση με όλη τη συνθετότητά της. Ή ακόμα, αν θέλετε, ξεπερνάει τον Τρότσκι ακόμα και στο μεγαλύτερο επίτευγμα του Τρότσκι στον εμφύλιο πόλεμο, που ήταν η πρώτη του μεγάλη, πολύ πετυχημένη μάχη και ηρωική, που ήταν η μάχη Σιμπίρκ, Σβιάν, που σταμάτησε τους Λευκούς, Καζάν και Σιμπίρκ μετά, που ήταν η πρώτη αποφασιστική μεγάλη νίκη του κόκκινου στρατού που τότε δημιουργούνταν. Τεράστια συμβολική σημασία, γιατί όπως θα ξέρουν πολλοί από εσάς, το Σιμπίρκ ήταν ο κοινός τόπος γέννησης του Λένιν και του Κερένσκι. Και εκεί που κέρδισαν οι Μπολσεβίκοι την πρώτη τους νίκη, ήταν ένα προείδασμα της μελλοντικής νίκης του στον εμφύλιο πόλεμο. Και ίσως από σεμνότητα ο τρόπος στη δικιά του ιστορία δεν στέκεται τόσο πολύ, αλλά πάντως οι περιγραφές του Σέρες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Ούτε ο Ντόιτσερ δίνει το credit που πρέπει στον φασιστικό βαθμό που το δίνει ο Σέρες και πολύ δικαιολογημένο. Τώρα, μερικά βασικά στοιχεία που κράτησα προσωπικά σαν αναγνώστης, να σας πω από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, πέρα από την αφηγηματική απόλαυση. Πρώτον, απαντάει με ένα πολύ πιστικό τρόπο και κάπως πρωτότυπο που δεν το ξέρουμε και όλοι από εμάς, στο γιατί νίκησε στη Ρωσία η Επανάσταση και δεν νίκησε αλλού. Το συνηθισμένο αφήγημα, ειδικά της φιλοσοβιετικής της Ορθόδοξης σχολής, είναι ότι εκεί υπήρχε μια πρωτοπορία πάρα πολύ ισχυρή, μια επαναστατική ηγεσία που όντως ήταν πάρα πολύ ισχυρή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αμφισβητήσουμε αυτό, μπροστά στην ηγεσία της Ρώσικης Επανάστασης, ακόμα και η πολύ μεγάλη ηγεσία της Γαλλικής Επανάστασης, οφρία, σαν προσωπικότητα, σαν σύνολο, σαν ικανότητα. Αλλά ο βασικός λόγος που προτάσει ο Σέρς, το αναγνωρίζει φυσικά αυτό,
ήταν να την ανοίξει επειδή είχε μια πολύ αδύναμη αστική τάξη. Η διαστική τάξη της Ρωσίας ήταν εξαιρετικά αδύναμη. Από τη στιγμή που κατέρευσε ο τσαρισμός και κατέρευσε από τις δικές του, από το δικό του σάπισμα, που είχε φανεί ήδη από την είδα της, το 1905 απέναντι στους Ιαπωνέζους, αλλά φάνηκε ακόμα πολύ περισσότερο με την πλήρη κατάληψη αυτού του διεφθαρμένου πράγματος του Ρασπούτιν το 1917, από τη στιγμή που κατέρευσε ο τσαρισμός, αυτό το σιδερένιο χέρι της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε από πίσω μια αστική τάξη να έχει μια δεύτερη γραμμή άμυνας και να μπορέσει να πάρει στα χέρια της τις δίκες της χώρας. Το δίλημα που έβαζε η ιστορία στη Ρωσία δεν ήταν αν νικήσει η αστική τάξη η εργατική εκείνη τη στιγμή. Το δίλημα που έβαζε ήταν αν νικήσει ο Κορνίλοφ ή ο Λένιν. Αν νικήσει δηλαδή ένα πολιταρχικό, θα μπορούσε να είναι και φασιστικό καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά νομοτέλεια ότι ο φασισμός έπρεπε να νικήσει στην Ιταλία πρώτα και στη Γερμανία μετά. Θα μπορούσε η Ρωσία να έχει γίνει πρώτη φασιστική χώρα, γνωρίζοντας τα πογκρόμια εναντίον των Εβραίων, πρώτα από τη Ρωσία ξεκινήσαμε και. Είναι τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών είναι τη σοφρά να δημιουργήσουν. Έτσι, πριν όλα τα δομικά συστατικά για τη δημιουργία ενός ρωσικού φασισμού, ναζισμού κλπ. Το δίλημα ήταν ο Κορνίλοφ ή Λένιν. Ήταν οι μόνες δύο ισχυρές πουλήσεις που ανταποκρίνονταν στις ιστορικές αναγκαιότητες εκείνης της εποχής. Αυτό με φέρνει στο δεύτερο στοιχείο που κράτησα για την αντίληψη της ιστορικής αναγκαιότητας που μας δίνει ο Σέρβης. Ότι οι αιτιακές σχέσεις των πραγμάτων δεν είναι ένας σκληρός δετερμινισμός όπως μας έχουν αφήσει να καταλάβουμε τα σοβιετικά εγχειρίδια, ειδικά εμείς που περάσαμε από αυτή τη σχολή σκέψης. Ότι υπάρχει μια σιδερένια αιτιοκρατία η οποία οδηγεί και έκανε αναγκαία με απόλυτη ακρίβεια ότι η Ρώσικη Επανάσταση θα νικούσε στη Ρωσία για παράδειγμα εκείνη την εποχή ή ότι η Σοσιαλιστική Επανάσταση θα νικήσει τελικά στον πλανήτη. Οι νόμοι της κοινωνίας είναι σαν τους νόμους της φύσης. Οι μαθηματικοί που έχουν μια ροή προς τον πλατωνισμό είναι πιο δύσκολο να το δεχτούν ειδικά, αλλά εμείς φυσικοί από τότε που υπάρχει βαρική φυσική το γνωρίζουμε. Ότι οι νόμοι της κοινωνίας και της φύσης είναι νόμοι με ενδεχομενικότητες και όχι με σιδερένιες νομοτέλειες. Οι νόμοι της κοινωνίας σου λένε πως ο καπιταλισμός θα υποστεί κρίσης, θα φτάσει σε σημεία, όπως λένε στη θεωρία του χάους, bifurcation points, μια διακλάδωση, όπου ανοίγονται δύο εντελώς διαφορετικοί δρόμοι μετά την κατάρρευση του παλιού καθεστώτος. Εντελώς διαφορετικοί. Ο Κορνίλοφ και ο Λένιν, ο φασισμός και ο κομμουνισμός ή δεν ξέρω εγώ τι. Άλλωστε το έλεγαν και ο Μάρξ και ο Έγκελς στο κομμουνιστικό μανιφέστο ήδη, έτσι. Ότι η κρίση των κοινωνικών σχηματισμών φτάνει σε κάποιο σημείο όπου είτε νικάει μια από τις δύο τάξεις, είτε χάνονται και οι δύο τάξεις μέσα σε μια γενικευμένη κρίση του πολιτισμού και της ανθρωπότητας. Και η κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η σκοτεινή χρόνια του Μεσαίωνα ήταν κάτι τέτοιο. Καμία τάξη δεν νίκησε μέσα από την πάλη αυτών των δύο τάξεων. Κατέρευσε όχι μόνο ο κοινωνικός σχηματισμός, ο δημοκρατικός, αλλά και ο ίδιος ο ανθρώπινος πολιτισμός, που το απότατο σημείο του ήταν η κλασική Αθήνα, η κλασική Ρώμη. Και η ανθρωπότητα πέρασε σε μια περίοδο μεγάλης παρακμής και το δίλημα της Ρόζας Λούξεμπουργκ, το σοσιαλισμός ή η βεβαιότητα, αυτό σημαίνει. Ότι ξανά φτάνουμε σε ένα σημείο τέτοιας ενδεχομενικότητας που δεν μας εγγυάται ούτε την ήττα ούτε την νίκη, αλλά σε αυτές τις περιόδους είναι που η δράση των πολιτικών πρωτοποριών παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το τρίτο στοιχείο ήταν η αιμονή του Σέρζ, η επιμονή μάλλον, όχι αιμονή, στο δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτικού κόμματος, πράγμα που απαντάει και στα σημερινά, στα πολύ επίκαιρα με αφορμή 100 χρόνια προπαγανδιστικά γνωστά τρίκ της αστικής τάξης, ότι ήταν ένα πραξικόπημα, ότι υπήρχε από την αρχή ένα σχέδιο για μονοκομμανικό κράτος. Η ιστορία του Σέρζ, όπως και οι άλλες ιστορικές μελέτες, αποδεικνύουν και στο πιο κακόπιστο πιστεύω, πως το μονοκομματικό κράτος και η καταστολή της αντιπολίτευσης, αρχικά και μετά και τον Τάσιο βέβαια στο Πολσεβγικό Κόμμα, αργότερα, πράγμα το οποίο ενδεχομένως δεν ήταν ιστορικά δικαιολογημένο πως ήταν το πρώτο, αλλά αυτό είναι άλλο είδους συζήτηση, δεν την κάνει και ο Σέρζ, δεν την κάνουμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η εξέλιξη δεν ήταν προϊόν κάποια θέληση του Πολσεβγικού Κόμματος. Ίσα-ίσα από την αρχή, ο Λένιν, ο Τρότσκι και οι σύντροφοί του καταλάβαιναν πως αν οδηγηθούν από την ανάγκη σε μια τέτοια λύση στο μονοκομματικό κράτος, αναπόφευκτα η ταξική πάλι δεν μπορεί να την περιορίσει, θα διαχλαστεί μέσα στο ίδιο το κόμμα. Διότι θα γεμίσει από καριεριστικά στοιχεία, διότι θα έχει την πίεση των ανταγωνιστικών τάξεων. Αν δεν υπάρχει ένα κόμμα των αγροτών,
θα εκφραστούν τα συμφέροντα των αγροτών από μια δεξιά πτέρυγα του προσευχικού κόμματο. Αν δεν υπάρχει ένα κόμμα τη μικροαστική τάξη και τη μικροαστική διανόηση, ξέρω εγώ κυρίω, θα υπάρχουν οι γραφειοκράτε μέσα στο κόμμα που θα το πλημμυρίζουν και θα το εκφράζουν αυτοί. Ήταν προϊόν τη ιστορική ανάγκη αυτό που έγινε. Σε μεγάλο βαθμό έγινε και λάθη, βέβαια, δεν θέλω να τα δικαιολογήσω όλα κι εγώ. Σε μεγάλο βαθμό ήταν προϊόν τη ιστορική ανάγκη και είναι πολύ πιστική, νομίζω, για μένα. Ένιωθα σαν να εκφράζει και δικέ μου σκέψει που δεν τι έγραψα. Το κεφαλαιάκι εκεί που λέει 1792-1918. Δηλαδή ο παραλληλισμός που κάνει με τη Γαλλική Επανάσταση και τη Ρώσικη, το πώς δηλαδή η Γαλλική Επανάσταση, επειδή ο βασιλιάς και οι παγιοί κάνανε εξέγερση εναντίον του καινούριου καθεστώτος, επειδή συνεργαστήκανε με ξένες δυνάμεις που τις φέρανε μέσα για να πνίξουν την Επανάσταση, επειδή και αυτά και αυτά και αυτά, φτιάξανε την Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας, οι Ιακωβίνοι, ριζοσπαστικοποιήθηκαν, όπως έφτιαξε τη ΒΙΤΣΕΚ αναγκαστικά ο Λένιν και ο Τρότσκι. Και ούτω καθεξής, διέλεγχαν τη συντακτική συνέλευση, όλα αυτά. Βέβαια, στο παρακάνει λίγο κατά τη γνώμη μου ο Σέρβος, φαντάζομαι να συμφωνήσουμε εδώ όλοι, ενδεχομένως και για λόγους σκοπιμότητας, γιατί ακόμα δεν είχε, παρότι είχε χάσει αντιπολίτευση τη μάχη του 27-28, δεν είχε κλείσει ολότελα, δεν είχε γίνει ακόμα δίκαιη στη δημόσια, δεν είχε κλείσει ολότελα η ελπίδα προς κάτι που αλλάξει το προσεκτικό κόμμα. Και από αυτή την άποψη μπορεί να κατά συνθήκη ψεύδι να λέει, τουλάχιστον δεν λέει ψεύδι, αλλά μισές αλήθειες. Αλλά σε ορισμένα πράγματα το εξειδικεύει το Πολυσεβγικό Κόμμα, κατά τη γνώμη μου. Λίγο εντυπωσιακό για έναν παλιό αναρχικό που περνάει μερικές φορές στην αντίπαλη, περνάει στο άλλο άκρο, να δικαιολογεί ορισμένες αυταρχικές κρίσεις που δεν δικαιολογούνται, όταν μάλιστα δεν διστάζει να υιοθετήσει, να παραφράσει το γνωστό ρητό των Άγγλων αστών, «Right or wrong, it's my country», και στο σωστό και στο λάθος, δηλαδή θα είμαι με την πατρίδα μου και να το κάνει και με το σωστό και με το λάθος θα είμαι με το κόμμα μου, αυτό έχει κάποια όρια σύντρο. Φυσικά πρέπει να το έχεις αυτό με την έννοια ότι στην πρώτη διαφωνία δεν βγαίνεις στα κεραμίδια να βρεις το κόμμα σου, ούτε αυτομαστιγώνεσαι δημοσίως, δεν το θέλει μια οικονομία στην κριτική σου απέναντι στο κόμμα σου, ειδικά αν αυτό είναι δημόσιο. Αλλά όταν φτάνουν ορισμένες στιγμές, το απόλυτο κριτήριο δεν είναι το συμφέρον του κόμματος. Ειδικά μάλιστα αν το κόμμα σου κινδυνεύει ή έχει ήδη πάψει να εξυπηρετεί αυτό που εξυπηρετεί το κάποτε, αλλά το κομμάτι τη τάξη σου. Το πρώτο τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι η επιμονή του στο διεθνιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης και οι μαρτυρίες που είναι πολύ γνωστές ότι όχι μόνο ο Τρότσκι αλλά και ο Λένιν και όλοι οι ηγεσίες των Πολσεβίκων εκείνη την περίοδο με ελάχιστες εξαιρέσεις έβλεπε την Ρώσικη Επανάσταση απλώς σαν το προχωρημένο φυλάκιο της Γερμανικής Επανάστασης, χωρίς την νίκη της οποίας δεν είχε μέλλον και η ίδια. Με τον ίδιο τρόπο, τον διεθνιστικό, αν θέλετε, που ο Μάρξ και ο Έγκελς έγραφαν στη γερμανική ιδεολογία, αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω να κάνω, ότι η γερμανική ελευθερία, τις παραμονές της Γερμανικής Επανάστασης του 1948, η γερμανική ελευθερία θα έρθει μόνο όταν αναλύσει ο γαλλικός πετεινός. Δηλαδή, έβλεπαν τη δικιά τους την Επανάσταση, τη δικιά τους στη χώρα, σαν τον καταλήτη που θα δώσει το σύνθημα στους Γάλλους που τους έβλεπαν αυτούς σαν την πρωτοπορία εκείνης της εποχής, άλλος όπως ξέρετε η Μασαλιώτιδα ήταν και ο ύμνος της πρώτης διεθνούς, για να νικήσει η παγκόσμια, η διεθνής, η ευρωπαϊκή και τελικά παγκόσμια επανάσταση στην εποχή τους. Το τελευταίο στοιχείο που ήθελα να επισημάνω, και ίσως το πιο σημαντικό αν θέλετε, είναι αυτό που διαπερνά σαν κόκκινη κλωστή όλο το βιβλίο του και που είναι το κύριο χαρακτηριστικό που αποδίδει στο Λένιν σαν πρόσωπο, στον Τρότσκι επίσης. Και στον Πολυσεβγικό Κόμμα συνολικά, είναι το στοιχείο του επαναστατικού ρεαλισμού. Και αυτό που τους ξεχώριζε από μοίρες όσες άλλες επαναστατικές ηγεσίες. Ρεαλισμού, όχι με την έννοια, μπορείς στο άκουσμα της λέξης ρεαλισμός, όλοι μας να βγάζουμε αντανακλαστικά πλήκτενε σήμερα, γιατί παραβλέπεις σε άλλα πράγματα. Ότι ρεαλισμός σημαίνει να είσαι πιο μετριοπαθής, να είσαι πιο επικοινωνιακός, ξέρω εγώ, να είσαι πιο πολύ συλλεκτικό ή οτιδήποτε τέτοιο. Όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια ότι ο επαναστάτης πρέπει να βλέπει με αμήλικτο ρεαλισμό την πραγματικότητα όπως είναι, να ξεχωρίζει τις επαναστατικές δυνατότητες αυτής της πραγματικότητας, γιατί κάθε πραγματικότητα, ακόμα και πιο μεγάλη ήττα, έχει ορισμένες επαναστατικές δυνατότητες, έστω και σαν άντληση πείρας και το μέλλον, και να τις τραβάει μέχρι το έπαθρο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι περιγραφές που έχει μπει κυριολεκτικά μέσα στο μυαλό, την ψυχολογία, ακόμα και τους μορφασμούς του προσώπου του Λένιν στον Πρέστιν Τόφ, όπως επίσης και το αντίστοιχο του Τρότσκι για το πώς φτιάχνει τον
κόκκινο στρατό, παίρνοντας μάλιστα και πολλούς τσαρικούς αξιωματικούς και στέλνοντας το Στάλιν στο Τσαρίτσιν για να μην τα χάνει πάντα στο κέντρο, ας πούμε. Αν και του προσέφερε μια υπηρεσία στο μέλλον, γιατί το Τσαρίτσιν, το μελλοντικό Στάλιγκραντ, έγινε το σύμβολο του Στάλιγκραντ. Ναι, αλλά ήταν μια μικρή για τα δεδομένα της εποχής μάχη, την οποία μετά απέκτησε χαρακτηριστικά διαφορετικά. Εκεί καλά τα πάει, εδώ. Το θέμα είναι ότι σε ερωτήματα, υπήρχαν ορισμένα ερωτήματα που δεν μπορεί να τα απαντήσει όλα ο Σέρες. Το πρώτο ήταν γιατί υπήρξε αυτός ο εκφυλισμός της Ρώσικης Επανάστασης, όχι η ήττα της. Διότι η ήττα της δεν την αναγνωρίζει ο Σέρες στον πρόλογο του 30, αλλά είχε ήδη επέλθει κατά τη γνώμη μου και ήταν μία αντιστροφή ήδη, μία αναστρέψη. Γιατί επήλθε αυτή η ήττα και μάλιστα με τον τρόπο που επήλθε, τη σταλινική θηριωδία και μετέπειτα με τον εκφυλισμό των μετασταλινικών χρόνων, τον γραφειοκρατικό. Θα μπορούσε να έχει πέσει δηλαδή σαν μια ισπανική δημοκρατία πολύ ανώτερη, σαν μια κομμούνα στον Κύβο, αλλά όχι έτσι. Ο Σέρς δεν έχει ακόμα και δεν έχουν λύσει και τα γεγονότα, δεν υπάρχει και ο χρόνος για να γίνει πρώτη απόπειρα πραγματικά μαρξιστικής εξέλιξης της Ρώσικης Επανάστασης και του σταλινικού θερμιδόρα, α πούμε έτσι μετά. Πράγμα που θα το κάνει για πρώτη φορά με αξιώσεις σοβαρές ο Τρότσκι, όταν έχει πια δυστυχώς το χρόνο για να το κάνει κιόλα, το 1936, στην προδομένη επανάσταση. Η πρώτη ανάλυση του γραφειοκρατικού φαινόμενου, όχι βέβαια η τελευταία και όχι πλήρης. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τον επίλογο του 1943, που πολύ σωστά τον περιλάβατε, γιατί συμπληρώνει τη σκέψη του. Εκεί ο Σέρτζ έχει μια. Του 47, συγγνώμη, του 43. Εκεί ο Σέρτζ διορθώνει ορισμένα. Μέσα από λιτότητες αυτής της περίοδου και βαθαίνει στην κριτική του στο σταλινικό φαινόμενο, αλλά έχει ένα τίμημα αυτό το προχώρημα, διότι συνοδεύεται και από μια οπισθοχώρηση κατά τη γνώμη μου. Ήδη από την περίοδο του πολέμου έχει σε μεγάλο βαθμό εκδοτήσει στοιχεία της λογικής των δύο ολοκληρωτισμών, πολλά στοιχεία των οποίων παραπέμπουν σε Χάννα Άρεντ και σε μια φιλελεύθερη γραμμή σκέψης, παρότι δεν έχει απεκριθεί των επαναστατικών κτήσεων. Και όπως λέει ο Σλάβο Ζίζεκ σε ένα, όχι για πέταμα, βιβλιαράκι του για τον ολοκληρωτισμό, το οποίο προσυπογράφω, όποιος μπαίνει στη λογική του ολοκληρωτισμού είναι σαν να έχει παραδεχθεί την ιδεολογική ήττα της αριστεράς και τη λογική της αστικής ηγεμονίας μέσα στο εργατικό κίνημα, διότι η θεωρία των δύο ολοκληρωτισμών ή των δύο άκρων, αν θέλετε, ή των δύο λαϊκισμών τελευταία, που βάζει στο ίδιο το σύγχρονο αφήγημα, ήταν μέχρι πρόσφατα οι δύο ολοκληρωτισμοί, ο φασισμός και ο κομμουνισμός, όχι μόνο του Στάλιν, αλλά και του Λένιν και όλα αυτά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τώρα έχει πάει σε ένα ακόμα πιο παρακάτω επίπεδο η αστική προπαγάνδα, οι δύο λαϊκισμοί. Οι δύο λαϊκισμοί. Μάλλον από την μπαταρία μείναμε. Θα τελειώσω και την άλλη για τον Αντώνη. Οι δύο λαϊκισμοί που είναι, ξέρω εγώ, Μελανσόν και Λεπέν απέναντι στο έντιμο κέντρο της παγκοσμιοποίησης ή από την άλλη πλευρά που είναι ο Τραπ και ο Σάντερς από την άλλη πλευρά ή, ξέρω εγώ, ο Φάρατς και ο Κόρμπιν που είναι δύο πράγματα, ξέρετε, οποιαδήποτε έστω και με την οπαθή ριζοσπαστική κριτική του υπάρχοντος μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι. Το άλλο ερώτημα και με αυτό τελειώνω, που δεν φύγει βέβαια ο Σέρς και μας απασχολεί όλους όταν μιλάμε για την Οκτωβριανή Επανάσταση, είναι το γιατί όχι μόνο δεν νίκησε, αλλά ουσιαστικά δεν έγινε άλλη επανάσταση σε αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, σε εργατική σοσιαλιστική επανάσταση, τουλάχιστον μετά το 1923, όπου τελειώνει ο κύκλος επαναστατικός του 1927-1923. Φτάσαμε σε κάποιες προεπαναστατικές κρίσεις βέβαια, από την Ισπανική Δημοκρατία μέχρι το Μάη του 1968, προεπαναστατικές κρίσεις, όχι πραγματική πάντως εργατική σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά επαναστατική επανάσταση στα κέντρα του καπιταλισμού δεν υπήρξαν. Αντίθετα, οι όποιες σοσιαλιστικών αναφορών επαναστάσεις έγιναν, μετατοπίζονταν ολοένα και περισσότερο στην πιο καθυστερημένη ανατολική περιφέρεια του παγκόσμιου συστήματος, και έτσι το επαναστατικό κέντρο μετατοπίστηκε από τη Γαλλία στη Γερμανία, από τη Γερμανία στη Ρωσία, από τη Ρωσία στην Κίνα, από την Κίνα στην Κούβα και τέλος, στο Βιετνάμ κλπ. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει και αν θέλουμε να κάνουμε συζήτηση για την Οκτωβριανή Επανάσταση σήμερα, πρέπει να το θέσουμε κατά τη γνώμη στο κέντρο της εποχής μας.
είναι η συζήτηση που με έναν πρώτο τρόπο την άνοιξαν ήδη οι Πολσεβίκοι μετά το τέλος του κύκλου του 23 και ήδη λίγο πιο πριν, μετά την έννοια της Γερμανικής Επανάστασης του 21, με την απόπειρα του 21, με την στροφή προς την πολιτική του ενιαίου μετόπου για την οποία ήδη μίλησε ο Αντώνης και που η διαφορά Δύσης Ανατολής μπαίνει για πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξη. Ο Γκράμψη φυσικά στα τετράδια της φυλακής με τις αναλύσεις για την ηγεμονία και τον πόλεμο θέσεων, πόλεμο ελιγμών, την προχωράει αυτή τη συζήτηση, όχι μόνο στο στρατηγικό αλλά και στο πολιτιστικό επίπεδο. Το πώς στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού η αστική τάξη είναι πολύ πιο δυνατή από όταν στη Ρωσία ή στις καθυστερημένες χώρες. Έχει πολλές γραμμές άμυνας. Δεν φτάνει να πάρει στα χειμερινά ανάκτορα ή ξέρω εγώ να τσακίσει τον κρατικό μηχανισμό. Σου βγάλει άλλες ζώνες άμυνας από πίσω με τη γνωστή μεταφορά του Γκράμψη. Και είναι μια συζήτηση για την επαναστατική στρατηγική που είναι και σήμερα επίκαιρη στην εποχή μας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κυρίαρχη συζήτηση στην αριστερά που συζητούσε για την φθορά και τον εκφυλισμό των εργατικών επαναστατικών κινημάτων ηγεμονεύτηκε από τη σχολή της Φραγκφούρτης περί ενσωμάτωσης, αλλοτρίωσης και ούτω καθεξής. Σήμερα όλα αυτά βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ επίκαιρα, διότι πάσχουμε από το αντίθετο. Ο σύγχρονος καπιταλισμός την έχει τελειώσει αυτή τη συζήτηση με τη φρίκη της παγκοσμιοποίησης, που αποτυπώνεται, αν θέλετε, στον πύργο του Γκρένφελ στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, την κοσμοπολίτικη πόλη του πλούτου που μαζεύει ταλέντα από όλο τον κόσμο, που τα μυαλά όλα τα Ελληνόπουλα πηγαίνουν εκεί και από όλο τον κόσμο, βλέπεις ότι έχει στο κέντρο της και μάλιστα στα πόδια του Νότιν Χιλ, σε μικρή απόσταση δηλαδή από εκεί που είναι η Μποβό, η Μπουρζουά Μποέμ δηλαδή, υψώνεται αυτός ο πύργος του Γκρένφελ που γίνεται παρανάλωμα του πυρός και καίγονται οι μετανάστες κυρίως, οι Μπαγκλαντίνοι, οι Τζαμαϊκανοί κλπ. Σε μια εργατική τάξη που ζει συνθήκες εποχής του Ντίκενς. Σε αυτές τις υποθέσεις, όλη αυτή η ιστοριούλα, η ενσωμάτωση της εργατικής τάξης και είναι ενσωματωμένη στο σύστημα, διότι είναι εργατική αριστοκρατία και δεν την εργοτεί. Ή αν θέλετε η μαοϊκή σχολή απ' την άλλη, ότι που το δεχόταν ουσιαστικά αυτό και έλεγε πως μόνο από τον τρίτο κόσμο και από τους αγρότες της περιφέρειας θα δούμε το πώς, έχει μπει στο περιθώριο της ιστορίας. Σήμερα η εργατική τάξη από άλλα πράγματα κινδυνεύει. Κινδυνεύει από την υπερβολική ανάπτυξη του καπιταλισμού, που άμα δεν ανατραπεί στην ώρα του, μπορεί να σαπίσει και μαζί του να σαπίσει όλο το κοινωνικό σώμα. Από την τάση του καπιταλισμού να αναδιδρέψει την αστική τάξη σε κάστα, κληρονομική κάστα, και την εργατική τάξη σε όχλο, σε μάζα προλεταριοποιημένη, ότι δεν υπάρχει εργατική τάξη, αλλά έχει τέτοια εσωτερική διαφοροποίηση που η ενότητα της στο πολιτικό επίπεδο είναι πολύ πιο δύσκολη. Το αντίτιμο βέβαια το θετικό είναι ότι πιο εύκολα ενώνεται πολλές φορές στον κατευθείαν πολιτικό αγώνα και δεν πρέπει να περάσει κατά ανάγκη από το σχολείο του οικονομικού που θα το κάνουμε μετά πολιτικοποιημένο, μετά θα το πάμε μια λογική σταδία σε πιο ριζοσπαστική πράγματα. Μπορεί να σου φτιάξει πιο εύκολα, αν θέλεις, πλατείες occupy αγανακτισμένους που να πάρουν και εξεγερτικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και πιο εύκολο να έχουν υδραργυρικό χαρακτήρα, άμα δεν υπάρχει μια παραστατική πρωτοπορία πίσω της, που να το μαζεύει αυτό το πράγμα και να το δίνει πολιτική προοπτική. Μια παραστατική πρωτοπορία που λόγω του καινούριου καπιταλισμού και της καινούργιας πιο ανομοιογενούς εργατικής τάξης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να ζητήσουμε σε ένα πλατή πολιταστικό κόμμα, κατά ανάγκη. Πλατή επαναστατικό, ριζοσπαστικό αλλά πολιτασιστικό κόμμα, μέσα στο οποίο θα υπάρχουν πολλές πιο σφιχτές, πιο ιδεολογικά συνεκτικές και πιο πειθαρχημένες πρωτοπορίες που θα διεκδικεί καθεμιά της με σωστό τρόπο την ηγεμονία μέσα από την πάλη των ιδεών και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Εν ολίγοις θέλω να πω και κλείνω ότι πρέπει να δούμε την Οκτωβριανή Επανάσταση με πολύ μεγάλο σεβασμό, όπως μας συνέστησε ο Λένιν. Να θαυμάζουμε λιγότερο τους Μπολσεβίκους και να τους μελετάμε περισσότερο. Και αυτό σημαίνει να δούμε τους Μπολσεβίκους όπως έβλεπε ο Μάρξ και ο Έγκελς στο Γράφο Παπέφ και τους συντρόφους του, τη Συνωμοσία των Ίσων. Είχαν πει για αυτούς ότι αυτή ήταν η τελευταία των Γιακοβίνων και η πρώτη των κομμουνιστών σε μια ενδιάμεση εποχή. Νομίζω πως όλοι μας είμαστε και εμείς σε μια ενδιάμεση εποχή, που είμαστε τελευταίοι των Μπολσεβίκων και θέλουμε να γίνουμε η πρώτη νέου κινήματος που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί επαρκώς. Thanks for that.